Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εκπομπή ένα live news. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Σήμερα εκτάκτος εγώ στην θέση του συναδέλφου του Απόστολου του Άτζε Μηδάκη. Και ξεκινάμε την εκπομπή μαζί και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα μέχρι τις 8.30. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα θέματα της επικαιρότητας, με τα πολιτικά θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο και εν ώψη των εθνικών εκλογών. Και πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε την επίσκεψη της υφυπουργού, της πρώην υφυπουργού τουρισμού, αλλά και του πρώην Υπουργού της Πολιτικής Προστασίας που βρέθηκαν σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας από το πρωί, από νωρίς το πρωί, μέχρι και αυτή την στιγμή που μιλάμε. Όπως βλέπουμε λοιπόν και στα πλάνα, σήμερα το πρωί βρέθηκαν στον Δήμο Νέστου, όπου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο του Νέστου, κύριο Σάβα Μιχαηλίδη. Έτσι, ξεναγήθηκαν από τον ίδιο εκεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Και στην συνέχεια βρέθηκαν εδώ στην πόλη της Καβάλας, όπου συναντήθηκαν με τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, κάναν τη βόλτα τους στην αγορά της πόλης και εν κατακλείδη ολοκληρώθηκε η επίσκεψή τους στην πόλη της Καβάλας, στο προεκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου συναντήθηκαν με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και με πολίτες, δώσαν το δικό τους μήνυμα για τις εθνικές εκλογές. Θέλουν αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά. Και βέβαια είπαν και ευχαριστώ στους πολίτες της Καβάλας που τους ψήφισαν, που τους στήριξαν και έφτασαν την Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία. Τους ευχαρίστησαν λοιπόν, αλλά ζήτησαν την αυτοδυναμία και στις δεύτερες κάλπες. Η επίσκεψή τους στη συνέχεια συνεχίστηκε και στον Δήμο του Παγκαίου, όπου και εκεί συναντήθηκαν με τους φορείς της περιοχής, αλλά και με πολίτες και συζήτησαν μαζί τους τα προβλήματα της περιοχής. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε και στο αναλυτικό ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει από την επίσκεψη και έχουμε βέβαια και τις δηλώσεις των ίδιων, όπου όπως είπα και νωρίτερα, είπαν το ευχαριστώ στους πολίτες που τους ψήφισαν και βέβαια αναφέρανε και κάποιους στόχους για την επόμενη τετραετία. Μεταξύ άλλων, βέβαια, η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στην τουριστική περιοχή εδώ της Καβάλας και της Θάσου, διότι όπως είπε και η ίδια, δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την Καβάλα και το νησί της Θάσου. Είναι γνώριμες περιοχές για την ίδια και θα κάνει τα πάντα ώστε αυτές οι περιοχές λίγο έτσι να προωθηθούν και να ανεβούν τουριστικά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας πραγματοποίησαν την Τετάρτη 21 Ιουνίου ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος αλλά και η πρώην Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Η προεκλογική τους περιοδία ξεκίνησε από τον Δήμο Νέστου και πιο συγκεκριμένα από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Χρυσούπολης, όπου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Νέστου, κ. Σάβα Μιχαηλίδη. Στη συνέχεια βρέθηκαν στην Καβάλα, όπου συναντήθηκαν με τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, κύριο Στέφανο, έκαναν βόλτα στην αγορά της πόλης και η επίσκεψή τους ολοκληρώθηκε στο περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας στην παραλιακή ζώνη. Συνεχίζουμε, γιατί ούτως ή άλλως ξέραμε από το πρωί μαζί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, με τους υποψήφιους βουλευτές μας, τις και τους υποψήφιους βουλευτές μας, ότι θα είναι μια γεμάτη μέρα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε λεπτό, όπως ήταν και όλη αυτή η περίοδος, ανάμεσα σε δύο εκλογές που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη χώρα μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε κάθε πολίτη του νομού, ο οποίος στήριξε τη Νέα Δημοκρατία, της έδωσε φτερά με υψηλότερα ποσοστά σε όλες τις δημοτικές ούτως ή άλλως κοινότητες και γενικά και στους Δήμους. Αυτό το οποίο θέλαμε ούτως ή άλλως να επισημάνουμε με την παρουσία μας εδώ είναι αυτή η ευγνωμοσύνη και αυτά τα λόγια, τα ευχαριστήρια και στην τοπική μας οργάνωση αλλά και στα όλους τους πολίτες, να έρθει να επιβεβαιωθεί με ένα δυνατό αποτέλεσμα την Κυριακή, με ένα δυνατό αποτέλεσμα το οποίο θα είναι νίκη κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Εμείς δεν τους διαχωρίζουμε τους ανθρώπους. Θεωρούμε ότι η ενότητα είναι βασική έννοια. Και βέβαια η πρόοδος είναι ακόμη πια βασική έννοια σε ένα νομό που την κάνει πράξη. Επιτρέψτε μου με την προηγούμενη ιδιότητα της Υφυπουργού Τουρισμού να αναφερθώ σε μία περίοδο η οποία μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και για την Καβάλα και για τη Θάσο μας, όλο το κομμάτι έτσι και των νησιών τα οποία έχουν αποδώσει εξαιρετικά και την προηγούμενη χρονιά. Να επισημάνω την εξαιρετική ιστορία επιτυχίας, success story που λέμε και έχει καθιερωθεί ως έννοια για την κρουαζιέρα. Εδώ για την περιοχή και πάρα πολλές μορφές οι οποίες μπορούν να συνεχίσουν να προσδίδουν σε μια ιδιαίτερη έτσι, έμφαση και αυτή αυτού του προορισμού. Αλλά εδώ είμαστε για άλλο λόγο. Ευχαριστούμε και πάλι τους πολίτες. Τους ζητάμε να έρθουν μαζικά την Κυριακή στις εκλογές, να διαβάσουν τα πράγματά μας, να συγκρίνουν και εν τέλει να αποφασίσουν για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Βρίσκομαι στην Καβάλα με ξεχωριστή χαρά μαζί με την αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφο Σοφία Ζαχαράκη και με τους εξαίρετους βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές, άνδρες και γυναίκες του νομού Καβάλας. Είμαστε μόλις 4 ημέρες
πριν από την πολύ κρίσιμη και καθοριστική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου, καθώς αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα αυτής της Κυριακής. Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η κυβέρνηση που θα έχουμε και το κοινοβούλιο που θα έχουμε εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ψήφο μας την επόμενη Κυριακή. Ο στόχος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχουμε μια ισχυρή αυτοδυναμία. Ισχυρή αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημαίνει ακόμη πιο ασφαλής Ελλάδα. Σημαίνει ασφάλεια στα σύνορά μας, σημαίνει αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Ισχυρή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει καλύτερη δυνατότητα για οικονομική πρόοδο και ευημερία όλων των πολιτών. Σημαίνει μέσα στην τετραετία 950 ευρώ ο κατώτερος μισθός, με στόχο να φτάσουμε στα 1500 ευρώ για τον μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα και ισχυρή πτώση της ανεργίας ακόμη περισσότερο για να έχουν δουλειά όλα τα Ελληνόπουλα που θέλουμε να μείνουν εδώ στην πατρίδα μας, και αυτό ασφαλώς έχει ξεχωριστή αξία και για την περιοχή της Καβάλας όπως και για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και ισχυρή αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη Κυριακή σημαίνει και ένα καλύτερο, πιο ανθρώπινο, πιο αποτελεσματικό κράτος με αναβαθμισμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με 10.000 νέες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, ώστε όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες να απολαμβάνουν τις ιατρικές υπηρεσίες που δικαιούνται και που αξίζουν. Όλα αυτά είναι στο χέρι μας. Όλα αυτά είναι στο χέρι των πολιτών της Καβάλας. Ζητάμε από τους πολίτες της Καβάλας ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία. Τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα είναι πολύ θετικά και αισιόδοξα. Και είμαι απολύτως σίγουρος ότι κανένας πολίτης σε αυτή την πόλη δεν αφήσει την ψήφο του να πάει χαμένη. Η πιο σίγουρη ψήφος που πιάνει και έχει το καλύτερο αποτέλεσμα την Κυριακή είναι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, θα παραμείνουμε κυρίες και κύριοι στα πολιτικά θέματα και στις προεκλογικές έτσι επισκέψεις αλλά και εκδηλώσεις, καθώς εχθές το απόγευμα, εχθές το βράδυ, πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση της ΔΕΠ, της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Καβάλα, με την συμμετοχή όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των υποψήφιων βουλευτών της πόλης μας, όπως είναι η κυρία Αδελικάρη, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Πασχαλίδης, η κυρία Βρανά. Όλοι παρευρέθηκαν εκεί και δώσαν το δικό τους μήνυμα για τις δεύτερες κάλπες των εκλογών και της ερχόμενης Κυριακής. Εδώ σήμερα και για έναν ακόμη λόγο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ακόμα τίποτε δεν έχει τελειώσει. Στις 25 Ιουνίου, την Κυριακή αυτή που μας έρχεται, έχουμε ξανά εκλογές. Οι κάλπες είναι άδειες και ο στόχος μας είναι ότι πρέπει να τις ξαναγεμίσουμε. Και να τις ξαναγεμίσουμε επιπλέον για να πάρουμε υψηλότερο ποσοστό. Δηλαδή για να βγάλουμε 4 βουλευτές στο νομό. Προεκλογική εκδήλωση πραγματοποίησε η ΔΕΠ Καβάλα στο βράδυ της 3ης 20 Ιουνίου, όπου συμμετείχαν όλοι οι υποψήφοι βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ενώ σύμφωνα με τους ίδιους, στόχος της 25ης Ιουνίου είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Θα υπάρξει ισχυρή κυβέρνηση και αυτοδυναμία με τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό ερχόμαστε να υπενθυμίσουμε απόψε εδώ στην εκδήλωση Καβάλας, ότι για να υπάρξει ισχυρή κυβέρνηση και αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και κατά συνέπεια και δυνατή Ελλάδα, αυτοδύναμη Ελλάδα, θα πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, να κινητοποιηθούμε, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο για τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, έτσι ώστε να υπάρξει το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή οι κάλπες είναι άδειες και την Κυριακή το πρωί θα είναι άδειες. Θα γεμίσουν όμως το βράδυ της Κυριακής και νομίζω τα αποτελέσματα θα δείξουν την επιβεβαίωση αυτού που στην ουσία έχει αποφασιστεί από τις εκλογές του Μαΐου, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και μετά θα δούμε και τα περί σύνθεσης κυβέρνησης και Υπουργικού Συμβουλίου. Πρώτα οι εκλογές. Έχει μεγάλη σημασία ο κόσμος να προσέλθει στις κάλπες, να ψηφίσει, να επανεπιβεβαιώσει την βούλησή του για συνέχιση αυτής της σταθερής πορείας που κατακτήθηκε με κόπο και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Και από εκεί και πέρα χάθηκε ένας μήνας. Αυτά θέλησαν οι φίλοι μας στο ΣΥΡΙΖΑ καθιερώνοντας την απλή αναλογική. Χάθηκε έδαφος,
Υπάρχει όμως πολλή δουλειά για την επόμενη μέρα. Να τελειώσει όμως πρώτα η δουλειά των εκλογών και μετά έχει και άλλη πολλή δουλειά να γίνει. Θα υπάρξει ισχυρή κυβέρνηση και αυτοδυναμία με τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό ζητάμε και πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε, γιατί με αυτοδύναμη κυβέρνηση τα θεμέλια που θέσαμε την περασμένη τετραετία πρέπει να τα υλοποιήσουμε. Και πιστεύω ότι θα τα υλοποιήσουμε, γιατί σίγουρα έχουμε την αυτοδυναμία και θα πάνε όλα καλά. Πιστεύετε θα δώσει ο ελληνικός λαός την εμπιστοσύνη του και στις δεύτερες εκλογές 25 Ιουνίου? Πιστεύω ότι ο πρωταρχικός σκοπός του ελληνικού λαού είναι να μας βοηθήσει ακόμα μια φορά, γιατί η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να βοηθήσει τη χώρα είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μόνη αξιόπιστη λύση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή επάνω στο τραπέζι και έχει αποδειχτεί και στην προεκλογική περίοδο για τις εκλογές 21 Μαΐου, αλλά και σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια πρόταση που εγγυάται τη σταθερότητα, εγγυάται την πρόοδο, εγγυάται την ανάπτυξη της χώρας. Εγγυάται ότι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις ακόμα περισσότερο. Εγγυάται ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την διπλωματία μας και την άμυνα της χώρας. Εγγυάται ότι θα ολοκληρωθεί ο φράκτης και εγγυάται ότι θα συνεχίσει την ψηφιοποίηση του κράτους, την αναγκαία ψηφιοποίηση του κράτους και βεβαίως την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είμαι πεπισμένος ότι και σε αυτές τις εκλογές, εκλογές της Κυριακής δηλαδή, σε 5 μέρες από σήμερα, παρά το γεγονός ότι το πρωινό της Κυριακής στις 7 το πρωί οι κάλπες θα είναι άδειες και θα πρέπει να γεμίσουν με εκατομμύρια ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, είμαι πεπισμένος όμως ότι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες θα επιλέξουν τη σταθερότητα, θα επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί προτιμούν να έχουν μια κυβέρνηση με λάθη παρά μια λάθος κυβέρνηση όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019. Θα υπάρξει σταθερότητα και αυτοδυναμία με τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό ελπίζουμε. Οι Έλληνες έδειξαν ότι εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και είχαμε την εκλογική αυτή επιτυχία της 21ης Μαΐου. Θέλουμε μια ισχυρή αυτοδυναμία για να προχωρήσει η χώρα στις νέες αλλαγές, στις μεταρρυθμίσεις, για να έχουμε πολιτική σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα, εθνική ασφάλεια, ανάπτυξη και νέες επενδύσεις. Καλούμε τον ελληνικό λαό να στηρίξει και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι κοστολογημένο και αξιολογημένο, και θα έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα, ένα καλύτερο αύριο, ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη μας την μέρα της 25ης Ιουνίου, το βράδυ που θα βγουν τα αποτελέσματα. Πρώτη φορά στα βαθιά, δεν έχω υπάρξει στο πολιτικό στίβο σε προγενέστερη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι για πρώτη φορά πήγα πάρα πολύ καλά. Η αγάπη του κόσμου με αντίματα μου έδωσε ένα αρκετά αξιοσέβαστο αριθμό ψήφων και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Πιστεύετε θα μας δώσει την εμπιστοσύνη του ελληνικός λαός για τις δεύτερες εκλογές στις 25 Ιουνίου? Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός ήδη έχει δώσει το προβάδισμα με τις πρώτες εκλογές, οπότε θα επιβραβεύσει το αποτέλεσμα αυτό της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης με ακόμα πιο αυξημένο ποσοστό, προκειμένου να υπάρχει μια αυτοδύναμη, σταθερή κυβέρνηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος. Εμείς είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε ένα κοστολογημένο σαφές πρόγραμμα και αυτό ο λαός το έχει αξιολογήσει. Λοιπόν, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, ο στόχος της ερχόμενης Κυριακής και μετά τις δεύτερες κάλπες είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λένε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μας λέει και η κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου, το μέλος της ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας της Καβάλας, η οποία μίλησε μετά την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη αλλά και του κυρίου Θεοδωρικάκου εδώ στην Καβάλα. Σχολίασε την επίσκεψη, αλλά βέβαια έδωσε και το δικό της μήνυμα για την ερχόμενη Κυριακή. Μεταξύ άλλων, η ίδια είπε ότι δεν περιμένανε την αυτοδυναμία. Ωστόσο, δεν ξέρουμε και τι θα γίνει στις δεύτερες κάλπες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον δικό της σχολιασμό για όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα με τις εθνικές εκλογές. Πολύ αισιόδοξη, κυρία Βλαμίτσου. Βλέπω ότι ο κόσμος πλέον έχει αντιληφθεί ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα κρατήσει σταθερά το μέλλον της χώρας και θα έχουμε την πρόοδο και την ανάπτυξη που είναι απαραίτητη και όλοι την περιμένουμε, έχοντας περάσει μία περίοδο μεγάλη με τα προβλήματα, με τα οικονομικά άγχη. Οπωσδήποτε όλοι οι Έλληνες και οι καβαλιώτες μέσα σε αυτούς
περιμένουμε πλέον την ανάπτυξη της χώρας, έτσι ώστε και εμείς οι πολίτες να έχουμε ευημερία, να μπορούμε να ζούμε άνετα, να ανεβούν οι μισθοί. Αυτό δηλαδή πιστεύετε ότι θα το πετύχει η Νέα Δημοκρατία? Και γιατί σας το λέω? Γιατί πέρασε, και το συζητούσαμε και παλαιότερα, πέρασε μια τετραετία δύσκολη, με πάρα πολλά προβλήματα λειτουργικά. Και όσον αφορά την καθημερινότητά μας, είχαμε την πανδημία, είχαμε χίλια δυο, είχαμε ακόμη και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ας πούμε. Και τα ξεπέρασε ή τα πέρασε. Σίγουρα δεν ολοκλήρωσε κάποια πράγματα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα λέτε ότι στην δεύτερη τετραετία θα δώσει, θα μπουστάρει, που λέμε κι εμείς, ούτως ώστε να αναπτυχθεί λίγο παραπάνω η ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη? Γιατί το γνωρίζετε κι εσείς, κυρία Παπαδοπούλου, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα καθημερινά και οικονομικά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Νομίζω, κυρία Βλαμίτσου, ότι δεν υπήρξε άλλη κυβέρνηση που να αντιμετωπίσει αυτά που αντιμετώπισε αυτή την τετραετία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Όλοι το γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο η πανδημία που είπατε. Έτσι, ναι. Είχαμε την ενεργειακή κρίση. Ναι, παγκόσμια φαινόμενα. Ναι, δεν ήταν κάτι που αφορούσε μόνο τη χώρα μας. Είχαμε την ενεργειακή κρίση. Είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πραγματικά απίστευτα και πρωτόγνωρα πράγματα, τα οποία μπορώ να πω ότι δημιούργησαν και ένα pushback. Δηλαδή μας έσπρωξαν λίγο πίσω. Παρόλα αυτά, αυτή την τετραετία είδαμε ότι υπήρξε ανάπτυξη. Η αναπτυξιακή ρυθμή της Ελλάδας είναι διπλάση από της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Και αυτό οφείλεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον τρόπο που δούλεψε ο Πρωθυπουργός και όλη η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να αναγνωρίσουν οι πολίτες και το αναγνωρίζουν στην κυβέρνηση αυτή, είναι ότι δούλεψε πραγματικά. Οι υπουργοί δεν φεύγαν από τα υπουργεία τους. Έχουμε και εμείς εδώ το δικό μας τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, που πραγματικά τον έψαχνες και δεν τον έβρισκες, γιατί ήταν συνεχώς στο εξωτερικό, σε συναντήσεις. Εντάξει, ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, κυρία Παπαδοπούλου, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, αυτό νομίζω ότι το αναγνώρισε ο ψηφοφόρος εδώ του νομού, έτσι. Και όχι μόνο. Η Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας τον επιβράβευσε πραγματικά. Και αυτός όμως απέδειξε αυτό που μπορούσε να κάνει και το έκανε πάρα πολύ πετυχημένα. Έτσι λοιπόν και όλη η κυβέρνηση δούλεψε. Γι' αυτό και κρατήσαμε σταθερή πορεία και γι' αυτό και η ανάπτυξη διπλασιάστηκε. Γι' αυτό και προσπεράσαμε όλα αυτά τα εμπόδια. Και φυσικά υπάρχουν ακόμη πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και γίνονται και λάθη και υπάρχουν και παραλήψεις. Αλλά βλέπετε ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος δεν αρνείται ούτε αποποιείται τα λάθη ή τις ευθύνες. Όλα τα αποδέχεται, τα παραδέχεται και δίνει στον κόσμο να καταλάβει ότι θα προσπαθήσει να τα διορθώσει. Δεν είναι αρνητής, δεν αρνείται, ας πούμε, ότι μπορεί να υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή κάποια λάθη. Και αυτό είναι, νομίζω, που αναγνωρίζει ο κόσμος. Πλέον ο κόσμος βαρέθηκε τις ψευτιές, τα υπερβολικά, τους λαϊκισμούς. Αλλά έχουν γίνει και τόσα πράγματα και γίνονται τώρα, ειδικά στην πρώτη κάλπη, την 21η του Μάη. Είδαμε ότι έχουν γίνει πολλές καταστάσεις, οι οποίες δεν τις περιμέναμε και που ανέτρεψαν τα πράγματα για από το πουθενά. Έβγαινε δηλαδή ο Κατρούγκαλιος για το ΣΥΡΙΖΑ, γινότανε διάφορα πράγματα. Ήταν αυτά τα πισωμαχαιρώματα, τα οποία είναι λογικά, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Έτσι. Και φυσικά το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν το περίμενε ούτε η Νέα Δημοκρατία το ποσοστό. Περιμένατε ότι θα βγείτε, κυρία Παπαδοπούλου, αλλά όχι με αυτό το ποσοστό, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι δεν θα βρείτε εύκολα άνθρωπο που να σας πει ότι περίμενε αυτή τη διαφορά. Και όλοι φυσικά ξέραμε ότι θα είμαστε μπροστά. Δεν ξέραμε βέβαια ότι θα έχουμε μια τόσο μεγάλη διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ξέρετε κάτι, κυρία Βλαμίτσου, και μετά το δυστύχημα των Ντεμπών, όλοι ήμασταν σφιγμένοι και φοβηθήκαμε. Αλλά βλέπω ότι πλέον ο ελληνικός λαός έχει οριμάσει. Αντιλαμβάνεται ότι ποιος του λέει την αλήθεια και ποιος δεν του τάζει λαγούς με πετραχίλια εντός εισαγωγικών, αλλά προσπαθεί να καλυτερεύσει τα πράγματα. Εδώ
είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ένα live και όπως είπαμε σήμερα εκτάκτως εγώ στην θέση του Απόστολου Ατζενιδάκη και πάμε να συνεχίσουμε και θα περάσουμε σε άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας, ένα αρκετά σοβαρό θέμα και θα περάσουμε στις ανατιμήσεις κυρίες και κύριοι που τους τελευταίους μήνες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και δεν λέει να φύγουν. Έτσι δεν είναι κύριε Μεταξά? Όσον αφορά τον χώρο των καυσίμων, έτσι ακριβώς. Λίγο πιο δυνατά τον κύριο Μεταξά να τον ακούω. Μ' ακούτε? Όσον αφορά, ναι. Mm-hmm. Όσον αφορά το θέμα των καυσίμων, ακριβώς έτσι. Έχουν μπει το θέμα αυτό έχει μπει εδώ και αρκετούς μήνες στη ζωή μας των ανατιμήσεων και δεν λέει να φύγει, όπως είπα και νωρίτερα. Και οι ανατιμήσεις στην τιμή των καυσίμων, τόσο της κίνησης όσο και της θέρμανσης, μας απασχόλησαν όλο το χειμώνα και όπως φαίνεται θα μας απασχολήσει και όλο το καλοκαίρι. Έτσι ακριβώς, μόνο που τώρα η ανατίμηση πηγαίνει στο προϊόν της βενζίνης και στο φυσικό αέριο. Mm-hmm. Όπως είδατε, επειδή το τελευταίο διάστημα διεθνώς οι τιμές άρχισαν να πέφτουν, λόγω του ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη παγκόσμια της οικονομίας με ρυθμούς που προβλέπανε. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ και η Ρωσία φυσικά συνεννοηθήκαν έτσι ώστε οι αντλούμενες ποσότητες να μειωθούν κατά κάποια εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με αποτέλεσμα και μόνο αυτή η δημοσίευση της ανακοίνωσης να προχωρήσουν σε αύξηση των τιμών διεθνώς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που κυμαίνεται η τιμή της βενζίνης και γενικότερα των καυσίμων κίνησης? Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στο 1,90 στην αμόλυβδη και γύρω στο 1,57 στο πετρέλαιο κίνηση. Mm-hmm. Τώρα και εν όψη του καλοκαιριού ξαναμιλούσαμε μαζί κύριε Μεταξά. Περιμέναμε ότι θα έχουμε τέτοιες τιμές ή περιμέναμε χαμηλότερες τιμές? Πάντα να ξέρετε ότι και η πολιτική των εταιριών και των δηληστηρίων είναι ότι την εποχή που υπάρχει τουρισμός, άρα υπάρχει μεγάλη κατανάλωση στο καύσιμο κίνησης που είναι ακόμα η βενζίνη. Προσπαθούν λοιπόν τα δηληστήρια και οι εταιρείες να τσιμπάνε την τιμή της βενζίνης έναντι του πετρελαίου. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπετε η κίνηση, αυξημένη κίνηση, που να δικαιολογεί αυτή την αύξηση που έχουμε και κάθε καλοκαίρι όπως λέτε? Όχι φυσικά, διότι δεν υπάρχει κάποια λογική. Mm-hmm. Σε αυτό και είναι όλο τεχνικό. Τεχνικό mm-hmm. γιατί όπως είπαμε τα κάψιμα έχουν σχέση με τις τιμές τις χρηματιστηριακές. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα χρηματιστηριακό είδος. Ανάλογα πώς παίζουν στα χρηματιστήρια είναι η ζήτηση, είναι τα γεωπολιτικά συμβάντα που μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε στον κόσμο. Ένας πόλεμος, μια σύραξη, ένα γεγονός επηρεάζουν κατευθείαν τις τιμές. Mm-hmm. Μάλιστα. Εδώ στην περιοχή μας κυρίως, δεν θα πάω μακριά, στην περιοχή μας έχουμε κάθε χρόνο οδικό τουρισμό από τις βαλκανικές χώρες. Αυτά τα οχήματα δεν έρχονται στα δικά μας καταστήματα ώστε να πούμε ότι έχουμε μια καλή κινητικότητα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες? Κοιτάξτε να δείτε, όταν αυτοί οι Βαλκάνοι φίλοι μας, γιατί συνήθως με Βαλκάνους έχουμε να κάνουμε, παραμείνουν αρκετές μέρες στην περιοχή, φυσικά και κάποιο ποσοστό καυσίμων που χρειάζονται θα το βάλουν από τα εδώ καταστήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι τόσο στη Βουλγαρία όσο και σε άλλες γειτονικές χώρες η τιμή του καυσίμου είναι πολύ πιο φτηνό λόγω του μειωμένου... Το καταλαβαίνω αυτό και θα μου πείτε τώρα ότι φουλάρουν τα οχήματά τους πριν έρθουν εδώ. Ναι, αλλά ας πούμε ότι κάποιος θα μείνει εδώ μία εβδομάδα. Θα χρειαστεί να ξαναεπισκεφθεί ένα έτσι πρατήριο υγρών καυσίμων? Ναι, θα βάλει κάποιο ποσοστό, όχι βέβαια να φουλάρει, θα βάλει τόσο όσο θα ξοδέψει όσο θα βρίσκεται εδώ. Διότι όταν στη χώρα που θα επιστρέψει, που είναι η χώρα του, το έχει πιο φθηνά το κάψιμο, όπως καταλαβαίνετε, λογικό είναι να φουλάρει από εκεί όταν θα πάει. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει αισιοδοξία, διότι ακούμε και τους άλλους επαγγελματίες, κύριε Μεταξά, ότι είναι αισιόδοξοι για το φετινό καλοκαίρι, ότι θα είμαστε στα επίπεδα του 2019 και ίσως ξεπεράσουμε και τα επίπεδα του 2019 με μεγάλη πληρότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες, τόσο της Καβάλας όσο και της Θάσου. Οι επαγγελματίες της εστίασης, που σας αφορά και ο κλάδος της εστίασης, είναι αισιόδοξοι και ευχαριστημένοι με αυτά που ακούμε. Ωστόσο, όλο αυτό δεν έχει θετικό αντίκτυπο στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Αυτό μας λέτε?
Έτσι ακριβώς. Άλλος κλάδος η εστίαση, άλλος κλάδος το πρατήριο καυσίμων. Το πρατήριο καυσίμων πρέπει να έχει να κάνει πιο πολύ με οδικό τουρισμό, πρέπει να έχει να κάνει με εσωτερικό τουρισμό, δηλαδή όταν θα φύγει ένας Έλληνας από την Πελοπόννησο για να πάει στην Αλεξανδρούπολη και να μείνει κάποιες μέρες εδώ, εννοείται ότι οπουδήποτε στην χώρα θα πρέπει να φουλάρει. Όταν όμως έρχεται κάποιος γειτονάς μας που στην ουσία τα σύνορά μας απέχουν 50 χιλιόμετρα και 100 χιλιόμετρα από τη δικιά μας πόλη και έρχεται φουλαρισμένος, όπως καταλαβαίνετε, δεν το φτάνει για μια εβδομάδα να κινηθεί μέσα στην περιοχή, άντε να βάλει και 20-30 ευρώ για να επιστρέψει πίσω και να φουλάρει με τη μισή τιμή που έχουν στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, ακόμα και, και στα Σκόπια. Mm-hmm. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν δεν έχει σχέση πάντα ο τουρισμός, αν δεν είναι εσωτερικός τουρισμός, ως προς την κατανάλωση των καυσίμων. Τώρα, ανάποδα όμως πηγαίνει ο κλάδος της εστίασης. Εννοείται ότι οι ξένοι που επισκέπτονται τη χώρα μας, από οπουδήποτε και να είναι, είτε είναι με τσάρτερ, είτε είναι οδικά, θα βγουν να πιούν ένα καφέ, θα βγουν σίγουρα να πιούν ένα κρασί. Πάση περιπτώσει θα διασκεδάσουν και ο λόγος που έρχονται είναι να γυρίσουν, να διασκεδάσουν και τι θέλουν οι ξένοι. Θέλουν το ελληνικό γλέντι και το ελληνικό φαγητό. Ενδέχεται περαιτέρω αύξηση και μείωση μέσα στο καλοκαίρι. Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε τώρα για τα καύσιμα ή μιλάμε για την εστίαση? Για τα καύσιμα. Για την εστίαση νομίζω ότι είμαστε αισιόδοξοι και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε σήμερα. Έτσι, για τα καύσιμα δεν ξέρουμε, διότι ξαφνικά εδώ και 2-3 μέρες ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου και φοβάμαι ότι αυτό θα επηρεάσει και τα τιμολόγια του ρεύματος, για τον απλούστατο λόγο ότι η Ολλανδία, όπου ξέρετε έχουμε μπει στο χρηματιστήριο ενέργειας, ανακοίνωσε κάποιες περικοπές στο φυσικό αέριο λόγω κάποιων εργασιών, οπότε όλο αυτό θα λειτουργήσει ανασταλτικά αν θέλετε και ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου διεθνώς, οπότε αυτό συμπαρασύρει και όλα τα άλλα καύσιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε και τους επόμενους μήνες, μήνα Ιούλιο και Αύγουστο κυρίως, που θα αυξηθεί ο τουρισμός και στην περιοχή μας και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά. Εκεί θα καταλάβουμε αν όντως θα πραγματοποιηθεί αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι κατά παράδοση αυξάνουμε τις τιμές για να έχουμε και μεγαλύτερο κέρδος στις επιχειρήσεις, κυρία Μεταξά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εμείς τώρα κυρίες και κύριοι θα πάμε να περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή Ένα Live και επιστρέφουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Ένα Live News εδώ στο Ένα Channel. Είπαμε σήμερα εκτάκτως εγώ στη θέση του συναδέλφου του Απόστολου Ατζημιδάκη. Και αφού συζητήσαμε νωρίτερα για τις τιμές των υγρών καυσίμων κίνησης που είναι στα ύψη και πάλι και τώρα εν μέσω καλοκαιριού, συζητήσαμε και για την τουριστική σεζόν. Την τουριστική σεζόν όπου όπως ανέφερα εγώ νωρίτερα είναι στα ύψη και νομίζω ότι έχει ξεπεράσει και το 2019. Σε σχέση με την πληρότητα αναφέρομαι αυτή τη στιγμή, όπου όπως μας λένε και οι ξενοδόχοι, οι πρόεδροι των ξενοδόχων, έχει ξεπεράσει η πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων το 2019, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα ξενοδοχεία να είναι γεμάτα και λίγα να είναι εκείνα τα δωμάτια που δεν έχουν ακόμα φιλοξενούμενους. Κυρίως μιλάμε για το νησί της Θάσου, όπου θα πάμε να ακούσουμε αυτή τη στιγμή τον πρόεδρο, τον κύριο Παρασκούδη, ο οποίος μας μιλάει και μας αναφέρει με στοιχεία το τι θα γίνει το 2023. Μια χαρά. Από τη στιγμή που μπήκε το καλοκαίρι χθες, είμαστε αισιόδοξοι ότι το καλοκαίρι θα πάει πολύ καλά. Mm-hmm. Έχουμε τουρισμό? Έχουμε, ναι, βεβαίως. Ξεκινήσαμε με τους Ευρωπαίους τουρίστες μας, που φέτος είναι λίγο καλύτερα, ή μάλλον αρκετά καλύτερα από πέρυσι οι αφήξεις. Λίγο αργήσανε οι Βαλκάνοι επισκέπτες, αλλά αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Πέρυσι ήταν λίγο νωρίτερα, λόγω της ανάγκης που είχαν να φύγουν από τη χώρα τους λόγω της, του εγκλισμού που είχαν λόγω της πανδημίας. Αλλά φέτος πιστεύω ότι και αυτοί σιγά σιγά βλέπουμε ότι αυξημένες τις ροές στα σύνορα και πιστεύουμε ότι γρήγορα θα γεμίσει η Θάσος και από Βαλκάνιους. Mm-hmm. Εμείς είχαμε βέβαια να πούμε και την ευκαιρία και κάναμε μια συζήτηση προσωπικά έτσι λίγο προημερών και αναφερθήκαμε στο ότι αρκετός τουρισμός που έρχεται βοηθάει πολύ αναπτυξιακά τη γύρω κοινωνία οικονομικά και με διάφορους τρόπους. Ήσασταν πολύ ευχαριστημένος από τις αποδόσεις.
Σαφώς. Είναι κινητήριος μοχλός ο τουρισμός. Να φανταστείτε ότι από τα 18 δισεκατομμύρια περίπου που περιμένουμε από τον τουρισμό, πέρυσι τα πλησιάσαμε, φέτος θα τα ξεπεράσουμε, αυτά δίνουν μια όθηση πάνω από 50 εκατομμύρια. Τριπλασιάζεται η αξία των χρημάτων αυτών σαν στην οικονομία. Επομένως, είναι ένα πολύ σημαντικός παράγον της οικονομικής ζωής του τόπου. Μάλιστα. Πάμε λίγο να μιλήσουμε έτσι με στοιχεία. Τι γίνεται με την πληρότητα στις ξενοδοχικές μονάδες της Θάσου? Έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία? Γιατί εγώ ακούω και πολλά μηνύματα ότι πολλοί ψάχνουν ξενοδοχεία για το καλοκαίρι και εκεί κάτω του Αύγουστο και δεν βρίσκουν ούτε ένα δωμάτιο. Για Ιούλιο και Αύγουστο οι πληρότητες είναι αρκετά μεγάλες. Αν ψάξετε όμως αυτή την εποχή, πιστεύω ότι θα βρείτε ακόμη. Mm-hmm. Προς το τέλος Ιουνίου γεμίζουν τα ξενοδοχεία και θα είναι πιο δύσκολο να βρει κάποιος. Άλλωστε, έχουν γίνει όμως πολλά καινούργια μικρά καταλήματα, τα οποία θα έχουν θεσμότητα, φαντάζομαι, για την υψηλή σεζόν. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ θετικό, κύριε Παρασχώδη, ειδικά μετά από τα περασμένα τρία καλοκαίρια, που μπορεί και το καλοκαίρι του 2022 να ήταν αρκετό καλό, αλλά ωστόσο δεν ήταν τόσο καλό όσο θα έπρεπε, όσο θα είναι το φετινό. Αλλά θέλω μέσα από αυτή τη συζήτηση να πούμε αν θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε αυτά που χάσαμε. Το καλοκαίρι του 2022 ήταν σχεδόν σαν το καλοκαίρι του 2019. Η στέρηση ήταν 2-3%. Ήταν πολύ μικρή. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Και αν θα φτάσουμε και βελτιώσουμε λίγο την περσινή, αυτό είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει... Έχει κάποιες δυνατότητες. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει άπειρο κόσμο που θα έρθει στο νησί, κυρίως για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για τις άλλες εποχές υπάρχουν πολλά περιθώρια. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με τις ανατιμήσεις, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, διότι μπορεί να είναι καλά και πολλά τα εισοδήματα που θα έχει ένας επιχειρηματίας και ένας επαγγελματίας, ωστόσο είναι πολλά και τα έξοδα. Ναι, οι ανατιμήσεις είναι ένα θέμα, γιατί έχουν αυξηθεί πολύ οι τιμές των υλών που χρησιμοποιούμε εμείς στη φιλοξενία και τα τρόφιμα έχουν ανέβει πολύ και η ενέργεια. Αλλά δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις τιμές πάρα πολύ, γιατί και ο πελάτης μας δεν έχει αρκετά χρήματα για να ξοδέψει. Mm-hmm. Είναι μια ισορροπία που θα πρέπει να διατηρηθεί και εμείς να μπορέσουμε να έχουμε βιωσιμότητα, αυξάνοντα τις τιμές κατά ένα ποσοστό, αλλά και αυτό να μην είναι τόσο μεγάλο ώστε να αποτρέψει τον πελάτη να έρθει στον τόπο μας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και για σήμερα. Κλείνουμε την εκπομπή ένα live news. Εσείς όμως μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ένα channel με την Μαρία Βλαμίτσου. Από μένα καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας.